Αγαπητοί εκπρόσωποι των ΟΤΑ, κυρίες σχολικές σύμβουλε της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αγαπητοί διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων και προϊσταμένοι του Νηπιαγωγείου, αγαπητοί συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, αγαπητοί γονείς και λατρευτά μας παιδιά, σήμερα αρχίζει μέσα σε αντίξιες συνθήκες μια ακόμη σχολική χρονιά. Με την ευλογία της Εκκλησίας μας, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των μαθητών και γονέων και δασκάλων για ένα καλύτερο μέλλον, γεμάτο προκοπή και πρόοδο. Με ανανεωμένες δυνάμεις από τις διακοπές του καλοκαιριού τα παιδιά μας, με καθαρή πιστεύω σκέψη και εμείς οι δάσκαλοι με υπομονή, αγάπη, πνεύμα και σώμα πρόθυμο παρά τις αδειξότητες, θα έχουμε μαζί με τους γονείς μία νέα αρμονική συνεργασία για να αξιοποιήσουμε δημιουργικά οτιδήποτε κάνουμε μέσα στη σχολική κοινότητα και να παράγουμε αληθινή δημιουργία μέσα σε τέτοιους δύσκολους καιρούς. Το έργο που επιτελείται είναι δημιουργικό και παραγωγικό και δεν θα κοιτάμε ποτέ μονάχα τα υλικά αγαθά, θα κοιτάμε να δυναμώνουμε και την ψυχή μας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το σχολείο. Και είναι πολύ σημαντικό στους μικρούς μας μαθητές να δυναμώσουμε την ψυχή τους, γιατί αυτή είναι το αύριο της κοινωνίας μας, το μέλλον, η άνοιξη της ζωής. Μέσα στο σχολείο, η προσωπικότητα του καθενός δεν μηδενίζεται για χάρη του συνόλου. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τις ικανότητες κάθε μαθητή. Να τις φέρουμε στην επιφάνεια, όπως λέμε χαρακτηριστικά, να βρούμε το διαμαντάκι του καθενός και να το αξιοποιήσουμε. Πολλές δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν. Με τη συνεργασία όλων μπορούμε όμως να τα καταφέρουμε. Το έργο της παιδείας είναι πραγματικά δύσκολο αυτή την εποχή. Επίπονο, λεπτό και δύσκολο, επιμένω πάλι σε αυτό. Οι δάσκαλοι μας όμως με επιδεξιότητα, μεθοδικότητα, εργατικότητα και προπαντός αγάπη για το παιδί και το έργο τους ανταποκρίνονται με επιτυχία στον προορισμό τους. Ξέρετε τι έχουν σαν όπλο τους?
την πίστη και την αφοσίωση στην αποστολή τους, τη συνέπεια και την άριστη επιστημονική τους κατάρτιση, αλλά περισσότερο τα ψυχικά αποθέματα που παίρνουν από τα ίδια τα παιδιά. Τις τελευταίες μέρες, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες. Επί μία σχεδόν εβδομάδα έχουμε εργαστεί νυχθημερό για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας. Θέλω να σας βεβαιώσω ότι και εγώ προσωπικά, αλλά και ο αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης, κ. Σταθάτος Θεόδωρος, από αυτά τα ψυχικά αποθέματα που μας έχουν δώσει χρόνια τα παιδιά, αντλήσαμε δύναμη. Δύναμη για να βοηθήσουμε τα παιδιά σας πρώτα. Να προστατέψουμε εσάς, τις οικογένειές σας και τα παιδιά σας, αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς. Πραγματικά να ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο το έργο αυτό. Θέλουμε να μας εμπιστευτείτε, γονείς. Ο κάθε εκπαιδευτικός είναι ο σμιλευτής των παιδιών, των ψυχών τους. Είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι κάνει η οικογένεια, το συμπληρώνει το σχολείο. Και αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Μπορεί να τα ακούτε έτσι φιλολογικά, δεν είναι όμως έτσι. Είναι η ουσία. Γι' αυτό και θέλουμε τη συνδρομή σας. Να συμπαρασταθείτε στο σχολείο.